Εγώ θέλω να κάνω απλώς μια ερώτηση γρήγορη. Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία στην πολιτική. Πόσο περίεργες είναι αυτές οι εκλογές τις οποίες έχουμε μπροστά? Είναι εξαιρετικά περίεργες. Είναι δύσκολες γιατί υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες πλέον. Έχουν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα το τελευταίο διάστημα, τα οποία έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ μεγάλη ζώνη αβεβαιότητας στο εκλογικό σώμα. Οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά δύσκολες για την επόμενη μέρα, είτε η επόμενη μέρα είναι 22 Μαΐου, είτε αν πάμε σε εκλογές ή 3 Ιουλίου, εφόσον η Δευτέρα Ιουλίου είναι θεωρείται κλειδωμένη για τις δεύτερες εκλογές αν προκύψουν. Αλλά θα πρέπει πάντα να έχουμε, και ήταν εξαιρετικό σαν επιλογή δικιά σου, να συνδέσεις, να φέρεις πάρα πολύ κοντά τα δύο θέματα, και τι συμβαίνει στο εξωτερικό και στη γειτονιά μας στην Ευρωπαϊκή, αλλά και πέραν του Ατλαντικού, με την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Υπάρχει μια ρευστότητα παντού. Κανένας δεν ξέρει πού πηγαίνουμε και πώς πηγαίνουμε. Θα έλεγα ότι θα ήμασταν ευλογημένοι αν ήμασταν κάποτε στο μέλλον ή ιστορικοί αναλυτές ή δημοσιογράφοι για να συζητάμε αυτούς τους καιρούς, οι οποίοι είναι πολύ ενδιαφέροντες, αλλά δυστυχώς επώδυνα ενδιαφέροντες για πολύ κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται, για παράδειγμα, τώρα με το θέμα του ψυχρού πολέμου, που απειλείται με θερμά επεισόδια. Η Φιλανδία που μπαίνει στο ΝΑΤΟ πιο γρήγορα από ό,τι το περιμέναμε. Ναι, το περιμέναμε κάπου τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν θα ήταν η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Βγαίνει τώρα ο Στόλτεμπεργκ και λέει ότι αύριο θα γίνει 31ο μέλος. Δηλαδή, οι κινήσεις του ΝΑΤΟ ήταν πολύ πολύ γρήγορες. Είναι πιθανόν να είναι η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απειλές του, εφόσον φτάνει κοντά στα σύνορα, τα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ της Ρωσίας, να είναι η απάντηση στις απειλές του Πούτιν ότι θα φέρει τα πυρηνικά, όπως είπες και εσύ, στα ένα βήμα τα σύνορα με τις νατοϊκές χώρες, ναι. Μήπως το κάνουν για ισορροπία? Ενδεχομένως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι στις εκλογές βγήκε πολύ ψηλά το ακροδεξιό κόμμα, και ξέρουμε ότι τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη έχουν μικρή έως σκιώδη συνάρτηση με την Μόσχα. Ναι, το λες πολύ ευγενικά ότι είναι μικρή η σχέση και η συνάρτηση και η αλληλεπίδραση που έχουν. Αρκετά μεγάλη έχουν, θα έλεγα. Επί παραδείγματι, ένα παράδειγμα θα φέρω. Στο τέλος της εβδομάδας μίλησε μέσω τηλεσύνδεσης στην Βουλή της Αυστρίας ο Ζελένσκι. Τη στιγμή που ξεκίνησε η ομιλία του Ζελένσκι, το κόμμα των ακροδεξιών της Αυστρίας σηκώθηκε και έφυγε. Δηλαδή, ακριβώς, η σύνδεση είναι άμεση, έτσι, με όλα τα ακροδεξιά κινήματα ή κόμματα στην Ευρώπη. Και έτσι ερχόμαστε πιο κοντά στη γειτονιά, με τη Βουλγαρία, που επίσης είδαμε το ακροδεξιό κόμμα να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Και βεβαίως, και υπάρχει και ακυβερνησία. Γνωρίζουμε όλοι τι γίνεται με τις 5 απανωτές εκλογές στη γείτονα. Λόγω της αναλογικής και εκεί, έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Και ερχόμαστε έτσι με μια πολύ μικρή γέφυρα που κάναμε, δηλαδή μεγάλη σε απόσταση, στα δικά μας. Διότι οδεύουμε σε εκλογές με απλή αναλογική, και δυστυχώς, παρά τα όσα έχουμε πάθει ως χώρα, και φαίνεται ότι δεν μάθαμε, αλλά τέλος πάντων βρισκόμαστε πάλι μπροστά στο ενδεχόμενο, το σοβαρό ενδεχόμενο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το κόμμα του πρώην υπαρχηγού της Χρυσής Αυγής και έγκλεισε στις φυλακές για τη γνωστή υπόθεση της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, μάλιστα από αρχηγική θέση, να μετέχει σε εκλογές με το δικό του κόμμα, τους Έλληνες. Έτσι το έχει βαφτίσει. Εκτός και αν ο Άριος Πάγος αποφασίσει, και όταν αποφασίσει, ότι δεν μπορούν να μετάσχουν στις εκλογές. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της πολιτικής πραγματικότητας της Ελλάδας, το οποίο είναι ομιχλώδες πάντως. Ακριβώς. Και τα πράγματα, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι τις 5 Μαΐου, αφού γίνουν τα διαδικαστικά, δηλαδή να κατατεθούν το όνομα των σχηματισμών που θα διεκδικήσουν την ψήφο, ποιος θα είναι ο πρόεδρος και ποιοι είναι οι υποψήφοι συνδυασμοί. Μέχρι τις 5 Μαΐου πρέπει να αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Και εδώ, με κάποιο τρόπο,
κάποιο κέντρο, δεν πιστεύω ότι προσωπική μου άποψη, τη διακινδυνεύω, ότι είναι όλο αυτό ένα σχέδιο του ίδιου του πρωταγωνιστή και ιδρυτή του κόμματος. Κάποιος εγκέφαλος σκέφτηκε να κάνει μια έτσι, κίνηση ρουά, όχι, δεν ξέρουμε αν θα καταλήξει σε ρουαμάτ, και να θέσουν επικεφαλής πρόεδρο του συγκεκριμένου κόμματος έναν πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αυτό κάτι πρέπει να μας λέει όσον αφορά το πώς θα χειριστούν την υπόθεση ακριβώς από το ειδικό τμήμα του Αρείου Πάγου για τη συμμετοχή όχι του... Ναι, είναι λίγο περίεργο όλο αυτό το σκηνικό, Γιώργο.